Χαίρετε, λοιπόν. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως επειδή σε αυτό το κανάλι δεν θα συνεχίσω για πολύ καιρό να ανεβάζω τα όσα συμβαίνουν δεξιά και αριστερά από άποψη επικαιρότητας, κάντε μια εγγραφή στην αγωγή επικαιρότητα όσοι θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε τέτοιου είδους ειδήσεις, πράγματα τα οποία δεν ακούτε στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μια εγγραφή στην αγωγή επικαιρότητα. Έχω link κάτω στην περιγραφή, θα το καρφιτσώσω και σε πρώτο σχόλιο. Ούτως ώστε να ξεκινήσουμε και εκεί πέρα να βγάζουμε λίγα περισσότερα και να απεμπλακώ από την αγωγή και να αφήσω περισσότερο καθαρό από άποψη φιλοσοφίας, στρατηγικής, γυμναστικής, διατροφής και πάει λέγοντας να συνεχίσουμε το έργο μας. Οσονούπο. Πάμε τώρα σε μια είδηση την οποία μου στείλανε πριν λίγο. Έχει να κάνει με τα δικά μας εδώ πέρα στη χώρα μας. Μου στείλανε ένα βίντεο όπου κάποιοι άλλοδαποι διέταζαν ένα τμήμα εφέδρων στρατιωτών και αφού τους δίνανε τέλος πάντων τα παραγγέλματα, τους έβαζαν να φωνάζουν συνθήματα στη γλώσσα τους. Λοιπόν, κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται καν άλλοδαποι μέσα στον ελληνικό στρατό. Δηλαδή, τι σημαίνει? Από τη στιγμή που μια χώρα έχει δηλώσει πως είναι εχθρός με εμάς, όταν υπογράφει δηλαδή συμφωνίες με εχθρική χώρα όπως η Τουρκία, από τη στιγμή που αυτή η χώρα είναι εχθρός με εμάς, δεν μπορεί να βάζεις της ίδιας χώρας ανθρώπους μέσα στο στρατό σου. Δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι ανόητο, είναι προδοτικό. Είναι για κρέμασμα αυτοί που το κάνουν αυτό. Όχι αυτοί που δώσανε το παράγγελμα. Αυτοί το χαβαλέ τους κάνουν, αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Αυτοί είναι δηλωμένοι εχθροί. Αυτοί καλά κάνουν. Θα πάτε τώρα να πείτε να τιμωρηθεί αυτός που έδεσε το σύνθημα και να τιμωρηθεί αυτός που έβαλε αυτό το παιδί εκεί πέρα. Γιατί το παιδί έχει άλλη συνείδηση, δεν έχει ελληνική συνείδηση. Δεν φταίει το παιδί. Όπως ακριβώς τα ακούτε. Δεν φταίει καθόλου. Από τη στιγμή που αγαπάει την πατρίδα του, πήγε και έκανε αυτό που θεώρησε αυτός μαγιά τώρα, μαγιά, μεγάλη μαγιά. Όταν δίνεις το δικαίωμα στον κάθε ανόητο να σε ξεφτιλίζει και να ξεφτιλίζει τον ιερό ελληνικό στρατό, αυτά θα βλέπεις. Ποιος λοιπόν έχει επιτρέψει αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται εκεί μέσα? Ποιος? Εγώ αυτόν θέλω να δω να τιμωρείτε. Καταλάβατε? Τους υπαίτιους, αυτοί οι οποίοι προδίδουν, αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν όλους αυτούς να κάνουν αυτά τα πράγματα και όταν θα έρθει η ώρα να κάνουν και χειρότερα. Διότι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα πως είναι με το πλευρό των Τούρκων. Ξεκάθαρα το έχουν δηλώσει αυτό. Και καλά κάνουν, αν νομίζουν ότι το συμφέρον τους είναι εκεί, πολύ καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Όταν θα έρθει η ώρα που θα κοιτάς εξ Ανατολών, τα έχουμε ξαναπεί, θα φας τις σφαίρες από πίσω και θα τη φας και μέσα από το στράτευμα. Τόσο επικίνδυνα, ούτε καν από πολίτες. Τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, και σας το λέω από τώρα, μην δω τίποτα σχόλια κάτω να βρίζετε διάφορους και χώρες και δεν ξέρω εγώ τι. Εμείς θέμε. Αν είναι κάποιον που πρέπει να βρίσουμε, είναι τα μούτρα μας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όποιος αρχίζει να βρίζει και να γράφει διάφορα περίεργα, θα φύγει από το κανάλι κατευθείαν. Έχουμε υπογραφή νόμου στη Ρωσία από τον ίδιο τον Πούτιν και σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, νομίζω η μία είναι η Αριζόνα, όπου λέει ξεκάθαρα πως σε κάθε περίπτωση που θα γίνεται από το Facebook και τις άλλες εταιρείες λογοκρισία στον οποιοδήποτε, εννοεί για συγκεκριμένες συντηρητικές φωνές, τότε θα κλείσουν την εφαρμογή. Δηλαδή, θα τους διώξουν από τη χώρα. Δηλαδή, δεν θα δραστηριοποιούνται διαδικτυακά πλέον στις συγκεκριμένες πολιτείες ή χώρες. Και η Ουγκάντα το έκανε. Θυμάστε που λέγαμε παλιά ούτε Ουγκάντα να ήμασταν? Ναι, δεν είμαστε ούτε Ουγκάντα. Δεν είμαστε ούτε Ουγκάντα.
Έτσι, για να το έχετε στο νου σας. Λοιπόν, έχουμε παραίτηση της κυβέρνησης της Ολλανδίας. Τώρα γίνεται αυτές τις ώρες αυτό που σας λέω. Με ένα περίεργο πρόσχημα, δήθεν για κάτι χρήματα που ζητάνε πίσω και δεν ξέρω εγώ τι και δεν θα έπρεπε και παρετούμαστε για αυτό το λόγο. Πολύ περίεργος ο λόγος της παραίτησης. Επειδή σας έχω πει ότι δεν πιστεύω σε συμπτώσεις, υπάρχει ένα ντόμινο διαταραχής έτσι σε κυβερνήσεις εδώ στην Ευρώπη. Αυτό βλέπω. Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ουάσιγκτον DC οι δυνάμεις, οι στρατιωτικές, εθνοφρουρά είναι λέει, δεν είναι στρατιώτες. Στρατιώτες είναι ανόητοι, οι οποίοι απλά έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχουν ως αντικείμενο την εσωτερική ασφάλεια. Στρατός είναι. Στρατιωτικά όπλα φέρουνε, στρατιωτικό εξοπλισμό φέρουνε, είναι στρατιώτες. Από στρατηγούς παίρνουν διαταγές, δηλαδή έλεος πια. Έλεος, όχι, δεν είναι στρατός, για να μην ακουστεί ότι είναι στρατός εκεί. Δεν είναι στρατός, είναι εθνοφρουρά. Δηλαδή η γελοιότητα του κόσμου έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν εθνοφρουρά, έχουμε ένα σκηνικό το οποίο έλαβε μέρος εχθές, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει σε πολλά site, μπορείτε να την βρείτε την είδηση, όπου η Μούμια πήγε και τους ζήτησε να λάβουν θέση και να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση της εξουσίας, ειδικά την ημέρα της ορκομοσίας, για τον κοιμισμένο. Και βγήκε ο στρατηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτές τις δυνάμεις, ο David Berger, και επισήμως της έριξε άκυρο και της λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε διαταγές από σας. Η δουλειά μας είναι άλλη εκεί και παίρνουμε διαταγές από τον Πορτοκαλί μέσω του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Έτσι. Λοιπόν, τρελό άκυρο στη Μούμια. Εκεί πέρα τι ετοιμάζονται να κάνουν. Πήγανε 30.000 στρατό. Έχουν βάλει τσιμεντένια οδοφράγματα. Έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Κοντεύουν να κατεβάσουν και το στόλο μέσα στην Ουάσιγκτον. Αν μπορούσαν δηλαδή θα το είχαν κάνει. Τι γίνεται κύριε παιδιά. Ορκομοσία θα έχουμε ή πόλεμο. Για πείτε μου λίγο. Αυτά που σας λέω μπορείτε να τα βρείτε. Δεν είναι τίποτα ακριβό. Κυκλοφορούν βίντεο παντού. Έχει γεμίσει ο τόπος πλέον. Και για όσους αδειμονούσαν για το πότε θα δουν πράγματα το να συμβεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ξέρετε ότι από χθες είχε υποθεί και σήμερα απελευθερώσανε όλα τα έγγραφα από τον προηγούμενο πρόεδρο, ξέρετε ποιος είναι, τα οποία αποδεικνύουν πως διέπραξε προδοσία κατασκοπεύοντας την τωρινή κυβέρνηση του Πορτοκαλί. Αυτά τώρα είναι όλα στη δημοσιότητα. Η επόμενη κίνηση, ξέρετε ποια πρέπει να είναι, η σύλληψη και η εκτέλεση. Διότι μιλάμε για προδοσία. Μέχρι τώρα μιλούσαμε θεωρητικά. Για ποιο λόγο λοιπόν τα δίνουν τώρα στη δημοσιότητα? Γιατί λίγες μέρες πριν την ορκομοσία θέτουν το στρατό πρώτων ευθυνών τους? Διότι αν έχεις κάποιον ο οποίος κατασκόπευε τον πρόεδρο τον ίδιο μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε ξεκάθαρα για προδοσία. Δεν μένουν και πολλές επιλογές σε αυτούς που λαμβάνουν γνώση για τέτοιου είδους πράξεις. Λοιπόν, κάτι πολύ σοβαρό σχετικά με τις δυνάμεις οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στην Ουάσιγκτον DC είναι το γεγονός ότι υπάρχει επιβεβαίωση έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών υπηρεσιών πως εγκρίθηκε από τον ίδιο το γραμματέα, το στρατιωτικό γραμματέα, τον Ράιαν Μακκάρθι, η χρήση των όπλων από την εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον DC και μάλιστα εάν χρειαστεί να σκοτώσουν. Η λέξη που χρησιμοποιείται είναι η χρήση use lethal force. Μιλάμε για θανατηφόρα χρήση των όπλων. Επί της ουσίας αυτό πρόκειται. Άρα, για ποιο λόγο ζητήθηκε ειδική άδεια για να μπορεί ο στρατός εκεί, παύλα εθνοφρουρά, να σκοτώσει όποιον χρειαστεί? Λοιπόν, σας προτρέπω πάλι να κάνετε εγγραφή στην αγωγή επικαιρότητα για να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο άνετοι εκεί, γιατί σκέφτομαι ότι αφήνω το κανάλι της αγωγής χωρίς γυμναστική, αν και σήμερα πάλι έβαλα ένα καλό βίντεο, θα πρέπει να το δείτε όλοι, διότι μας αφορά για τα όσα θα γίνουν
θα πρέπει να δείτε με ποιον τρόπο να γυμνάζεστε, με ποιον τρόπο πρέπει να σκέφτεστε. Εάν συμβούν γεγονότα και καταστάσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σας το έχω ξαναπεί. Εγγραφή λοιπόν στην αγωγή επικαιρότητα, θα αφήσω κάτω link. Περιμένω τα σχόλιά σας και για το πρώτο θέμα που σχολίασα και φυσικά για τα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σας υπενθυμίζω, δεν θέλω ύβρις και ρατσιστικά σχόλια, διότι οι μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε.